έχετε χιούμορ, θα τα αντέξετε. Λέει να πείτε στον κύριο Λοβέρδο ότι καταζητείτε από τον Άγιο Βασίλειο, όπως και μια σειρά πολιτικών, για την κατάργηση του δώρου των Χριστουγέννων. Καταζητείτε από τον Άγιο Βασίλειο. Όμως υπάρχουν και ερωτήματα, τα οποία μπορείτε να χαρακτηρίσετε εσείς ότι μπορεί να είναι και στημένα. Λέει, μιλάει ο άνθρωπος ο οποίος κατάστρεψε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τι απαντάτε σε αυτούς λοιπόν που λένε ότι εσείς. Και άλλοι για το ασφαλιστικό σύστημα. Είσαστε ένας από εκείνους που με το πέρασμά σας από το Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Υγείας βάλατε τα λιθαράκια για να καταρρεύσει το ασφαλιστικό σύστημα και το σύστημα υγείας. Τι τους απαντάτε? Ευθέως. Εάν δεν είχαν γίνει οι παρεμβάσεις που κάναμε, οι συνεργάτες μου και εγώ εκείνα τα χρόνια, δεν θα είχαμε αυτή τη στιγμή για την υγεία να μείνω, δεν θα είχαμε δυνατότητα της παραμικρής κάλυψης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Αν δεν γινόταν ΕΟΠ, αν δεν γινόταν. Και μένανε τα ταμεία πολλά και διασπασμένα. Πώς είναι σήμερα ο ΕΟΠ? Ακούστε. Σε μαύρα χάλια. Ο ΕΟΠ έχει πρόβλημα χρηματοδότησης. Θα είχαν πρόβλημα χρηματοδότησης και τα χωριστά ταμεία. Έτσι δεν είναι? Αλλά κάποια υγιή ταμεία. Ακούστε. Διαμαρτύρονται οι μηχανικοί. Θα είχαν. Αυτοί δεν μπήκαν ακόμη. Ξέρετε ποιοι ωφεληθήκανε? Όχι, θα μιλάνε σοβαρά. Ξέρετε ποιοι ωφεληθήκανε ακόμη? Θα μιλάμε σοβαρά. Ωφεληθήκανε αυτοί που παίρνανε για να κλείσουν ένα ραντεβού με τον γιατρό και πληρώνουν 7 ευρώ το καθένα για να πάνε να βρουν τον παθολόγο. Αυτό είναι το πολύ καλό που έχει γίνει. Ακούστε όμω τώρα. Που πληρώνουν 7 ευρώ. Όχι, όχι. Ακούστε με. Το πολύ καλό που έχει γίνει είναι ότι αντί των πολλών ταμείων που θα είχαν και αυτά χρεοκοπήσει, δεν σε ενοχλεί αν δεν έχει κάλυψη ποιο δεν στη δίνει, αν στη δίνει το ενιαίο ταμείο ή τα πολλά. Τα πολλά ταμεία έγιναν ένα. Αυτό, κύριε Παπαδάκη. Δεν θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση όμως για να γίνει αυτό? Η χρηματοδότηση είναι πρόβλημα του ελληνικού κράτους, συνολικά δεν είναι του συστήματος υγείας. Δεύτερο, εάν παρέμεναν χωριστά τα ταμεία. Στην κυβέρνηση είναι ίδια είσαστε. Μα εγώ λέω το σωστό. Και αυτό έγινε τότε. Εάν είχαν μείνει χωριστά, τα ταμεία τι κάνανε πάντα? Πάντα προτιμούσαν να δίνουν τις συντάξεις και μετά να καλύπτουν τα ιατροφαρμακευτικά. Ακούστε με. Ακούστε με. Σας ακούω. Δεν θα υπήρχε κάλυψη ιατροφαρμακευτική καμία. Πρώτα θα δίνονται οι συντάξεις, τα υπόλοιπα θα μένανε βερεσέδια, αφού δανεικά δεν μπορούσες να πάρεις, δεν θα κάλυπτες ιατροφαρμακευτικά κανέναν. Ο ΕΟΠ, επειδή και χαμήλωσε τις εδώ ή εκεί προνομιακές προσφορές, εξίσωσε δηλαδή, και επειδή είναι μόνο η ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, καλύπτει σε ένα βαθμό τους ασφαλισμένους, σε ένα βαθμό. Εάν δεν είχε γίνει ο ΕΟΠ, θα είχαμε πρόβλημα έλλειψης παντελούς της κάλυψης. Ξέρετε το λέμε. Με καταλαβαίνετε? Ναι, ναι, αλλά το λέμε αυτή τη στιγμή στον ασφαλισμένο, ο οποίος, πρέπει... προσέξτε. Όχι, όχι. Όχι, να τα ακούσετε, σας παρακαλώ. Ο οποίος πάει να πάει τα φάρμακά του από το φαρμακείο. Είναι αυτό που σας δίνω. Αλλά ακούστε όμως. Και το επιχείρημα αυτό που σας δίνω. Και το επιχείρημα του ασφαλισμένου. Ναι, θα πρέπει να σκεφτεί το χειρότερο. Πληρώνει τα φάρμακά του, πάει στον ΕΟΠ να πάρει τα λεφτά του και του λένε έλα μετά μοναχρόνο. Θα έπρεπε να σκεφτεί το χειρότερο. Άρα λοιπόν. Ο πολίτης. Τι θα μπορούσε να έχει πάθει? Ο πολιτικός πρέπει να το σκεφτεί αυτό. Όχι, τι θα μπορούσε να έχει πάθει? Η κίνηση αυτή που έγινε. Ο πολίτης. Πληρώνει τους φόρους του, ο πολίτης ψηφίζει και έχει την υποχρέωση από τον πολιτικό να κάνει και την πρόβλεψη. Η κίνηση αυτή έπρεπε να έχει γίνει από τη δεκαετία του 70. Δεν έγινε. Έπρεπε κάποια στιγμή να γίνει. Η συνύπαρξή της με τον καιρό που η Ελλάδα δυσκολεύεται οικονομικά της δημιουργεί πρόβλημα χρηματοδότησης. Ένα. Δύο. Αν δεν είχε γίνει έστω και τώρα, δεν θα υπήρχε δυνατότητα για ορισμένους ανθρώπους να έχουν την παραμικρή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη παρότι πλήρωναν εισφορές. Το καταλαβαίνετε. Τώρα και...